Ότι ο αριθμός των αγριογουρουνών έχει αυξηθεί σε ολόκληρη τη χώρα είναι κάτι δεδομένο. Οι εικόνες όμως που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στο Βόλο πραγματικά είναι απίστευτες και πρόκειται να κάνουν το γύρο της Ελλάδος. Ειδικότερα το αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε η τηλεόραση του Άστρα με αγριογούρουνο, το οποίο εμφανίστηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ενδεχομένως θα πει κανείς, ήθελε να δει μπαλά. Είναι ένα από τα ερωτήματα για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Πρόκειται πάντως πραγματικά για μια εικόνα που δεν έχουμε συνηθίσει σε καμία περίπτωση. Αυτό το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αύξηση του αγριόχειρου είναι πλέον ραγδαία. Έχουν παντού, δεν υπάρχει όπως να κυκλοφορήσεις πέριξ του Βόλου. Από Βόλο για Κανάλια, από Βόλο για Αγχίαλο, από Βόλο για Βελεστίνο και να μην συναντήσεις αγριόχειρο. Πλέον είναι σπάνιο το φαινόμενο να μην συναντήσεις αγριόχειρο. Έχουν γίνει τόσα πολλά που πλέον μπαίνουν και μέσα στις πόλεις. Πριν περίπου 20-25 μέρες βρέθηκε ένας αγριόχειρος, υπάρχει και βίντεο γι' αυτό έξω από το Πανθεσσαλικό γήπεδο. Και προχθές ένας αγριόχειρος στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, εκεί στο γήπεδο του Σαρακινού. Ίσως αυτός να είναι και ο ίδιος αγριόχειρος που κινείται εκεί στην περιοχή. Τώρα πώς βρέθηκαν εδώ μέσα, αυτή είναι η αύξηση του αγριόχειρου. Ίσως προσπαθώντας να προστατευτούν από τους λύκους που έχουν γίνει πολλοί κι αυτοί. Μπαίνουν μέσα στις πόλεις για προστασία, ίσως αναζητώντας τροφή. Ίσως ο υπερπληθυσμός αγριόχειρου που εκτοπίζει κάποια ζώα, κυρίως τα αρσενικά που θέλουν να κάνουν δικά τους σκοπάδια, έτσι και αυτά προσπαθούν να βρουν δικό τους χώρο, γιατί είναι και χωροκρατικά ζώα, εισέρχονται μέσα στις πόλεις. Αλλά κύριος λόγος που εισέρχονται είναι για την ανέβρεση τροφής, έτσι από τους κάδους, γιατί είναι και πανφάγα οι αγριόχειροι, και ίσως ένας λόγος είναι αυτός. Θέλει προσοχή όμως. Όχι τόσο ότι μπορεί να επιτεθεί σε κάποιον. Έτσι, πάντα όμως μιλάμε για ένα άγριο ζώο, δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά του ποια θα είναι και πώς θα είναι. Έτσι, ένα άγριο ζώο είναι απρόβλεπτο και ένα μεγάλο ζώο όπως είναι το αγριογούρνο. Αλλά κυρίως από τους οδηγούς. Γιατί αυτά δεν καταλαβαίνουν τα ζώα, δεν έχουν αίσθηση της κίνησης και αυτά και πετάγονται στους δρόμους ανεξέλεγκτα, το που έχουν γίνει και πολλά και μπορεί να προκλείται κάποιο ατύχημα. Κυνηγητικές οργανώσεις έχουμε κάνει προτάσεις και μελέτες στην πολιτεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει δεκτές. Από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε αν οι προτάσεις μας, οι οποίες είναι βασισμένες σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών για το καταπολέμηση του. Για να μην υπάρξει τόσο μεγάλος υπερπληθυσμός στον αγριόχειρο για τη μείωση του πληθυσμού, μπορεί να προκαλέσει έτσι και κινδύνους. Έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις στην πολιτεία και περιμένουμε να τις δεχτεί και να κάνουμε ενέργειες από εκεί πέρα. Αυτό, άμα αντιληφθεί άνθρωπο, προσπαθεί να φύγει. Έτσι. Η λογική αυτό λέει. Αλλά είναι ένα άγριο ζώο, είναι ένα άγριο ζώο, είναι μεγάλο ζώο, είναι απρόβλεπτη η συμπεριφορά του. Τώρα αν όμως αισθανθεί κίνδυνο, δεν το εμποδίζει κάτι και να επιτεθεί στον άνθρωπο, να τον τραυματίσει. Έτσι μιλάμε για ένα ζώο πολλών κιλών. Οπότε παρασύρει να επιτεθεί στον άνθρωπο, τι ζημιά μπορεί να τον κάνει. Ανάστατη όμως είναι τις τελευταίες ημέρες και οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής. Καθώς εκεί, όπως κατέγραψε τηλεόραση του Άστρα, έκανε την εμφάνισή του ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο. Το βράδυ της Δευτέρας αντίκρισαν το αγριογούρουνο να κόβει βόλτες στην οδό Βάρναλη και πλησίον του κημητηρίου. Ενώ χθες, όπως αποκαλύφθηκε, εισήλθε και σε αυλή σπιτιού. Η παρουσία έκανε τα σκυλιά να γαυγίζουν με το αγριογούρουνο να συνεχίζει ατάραχο τη διαδρομή του.